Ψαλμός 94 κατά τους 70 93. Κύριε Θεέ ανταποδόσεων Θεέ εμφανίσου. Ορθώς σου εσύ κριτή της γης του αλαζόνα το έργο ανταπόδωσε. Ως πότε Κύριε οι ασεβείς, ως πότε οι ασεβείς θα δριαμβεύουν, ως πότε θα μιλούν με θράσος, θα φλιαρούν, ως πότε θα καφιούνται όλοι της ανομίας οι δράστες. Τσακίζουν Κύριε το λαό σου, καταπιέζουν εκείνους που σου ανήκουν, χείρες και ξένους εξοντώνουν και τα ορφανά δολοφονούν. Λένε, δεν βλέπει ο Κύριος, τίποτα δεν καταλαβαίνει ο Θεός του Ιακώβ. Οι αλόγιστοι μες στο λαό εννοείστε, και εσείς ανόητοι πότε θα βρείτε σύνεση. Αυτός που την ακοή δίνει μπορεί να μην ακούει, ή αυτός που τα μάτια έφτιαξε γίνεται να μην βλέπει. Αυτός που τους ειδωλολάτρες διαπαιδαγωγεί γίνεται να μην τιμωρεί. Εκείνος που τον άνθρωπο διδάσκει, πώς θα ήταν δυνατόν να μην γνωρίζει. Ο Κύριος γνωρίζει τις σκέψεις του ανθρώπου, ξέρει πόσο είναι μηδαμινές. Μακάριος είναι ο άνθρωπος που τον διορθώνεις Κύριε και τον διδάσκεις με τον νόμο σου. Έτσι του δίνεις ανακούφιση στη συμφορά στις μέρες. Ωσό το ανοίξει ο τάφος του ασεβή. Δεν αποδιώχνει ο Κύριος το λαό του και δεν εγκαταλείπει τους δικούς του. Γιατί σύμφωνα με το δίκαιο θα βγαίνουν οι αποφάσεις και αυτό θα ακολουθούν όλοι οι έντιμοι. Ποιος θα μου συμπαρασταθεί ενάντια στους κακούς και ποιος θα με υπερασπιστεί ενάντια στις ανομίας τους δράστες. Αν δεν μου δίνες Κύριε βοήθεια, ακόμη λίγο και η ψυχή μου θα ήταν μέσα του θανάτου τη σιωπή. Την ώρα που έλεγα, κλονίστηκαν τα βήματά μου, το έλεος σου Κύριε με στήριζε. Όταν πολύ ήταν το άγχος μέσα μου, οι παρηγόριες σου απαλέναν την ψυχή μου. Γίνεται να έχουν σύμμαχο εσένα οι διεφθαρμένοι δικαστές. Μπορούν να προκαλούν τη δυστυχία ενάντια στον νόμο σου. Ορμούν αυτοί ενάντια στο δικαίου τη ζωή και τον αθώο σε θάνατο καταδικάζουν. Αλλά εσύ έγινες Κύριε προστασία μου και εσύ Θεέ μου φρούριο καταφυγής μου. Θα τους ανταποδώσεις την ανομία τους, για την κακία τους θα τους εξαφανίσεις. Εσύ θα τους εξαφανίσεις Κύριε Θεέ μας.